Πάμε στο Γιώργο. Τον έχουμε, καλώς τον. Γεια σας. Γεια, τι γίνεται. Με τι ασχολείστε? Ασχολούμαστε με το mismatch και το transition, αν γίνεται build-up στη διάρκεια του transition. Μπάσκετ είναι αυτό? Όχι, ρε, δεν κάνω μια ασχολήση. Αθλητισμό. Αθλητισμό. Α, είναι γενικό. Γενικό, ναι. Γενικό. Χτίζεται και στο μπάσκετ, α πούμε, γι' αυτό λέω. Build-up κάνει και στο μπάσκετ. Ναι. Όχι. Δεν κάνουν build-up στο μπάσκετ. Ναι, στο μπάσκετ. Όταν δεν υπήρχε ρολόι. Ακόμα δεν το έχετε κάνει. Δίνεις ιδέες τώρα. Όταν δεν υπήρχε ρολόι. Πρόσεξε, πέσανε four corners offense χωρίς ρολόι. Ναι. Και δεν τους έπαιρνε στην μπάλα με τίποτα αν το παίζανε καλά αυτό το πράγμα. Σωστό. Έναν οι άλλοι φάουλ μόνιμα. Φοβερά πράγματα. Τι γίνεται τώρα με Φοφανά, περιμένει ο κόσμος να ακούσει. Πω, ναι, ναι, αυτά. Ναι, δεν έχω ειδήσεις. Σωστά είπες εσύ πριν βέβαια, αλλά δεν έχουμε ειδήσεις. Έχουν δημοσιεύματα. Ναι. Υπήρξε η αποκάλυψη καταρχήν για να τα θέσουμε σωστά, γιατί ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί. Του BBC. Ναι, για ενημέρωση από την Chelsea ότι οι συζητήσεις έχουν να κάνουν με δανεισμό του ποδοσφαιριστή και μια ρήτρα η οποία θα φτάνει τα 20 εκατομμύρια λίρες, κοινώς κοντά στα 24 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο μετά από 8 λεπτά, αν είδα σωστά το χρόνο, σωστά τον είδε γιατί το ψάχνω να δω, το ανέβασε και ο Ρωμάνο. Εντάξει, να πω, περιμένουμε να δούμε αν ισχύει αυτό και έχει βάση επί της ουσίας, αλλά νομίζω ότι θα είναι κάτι το οποίο δεν θα υπάρχει λογική για την ΑΕΚ. Δοκιμάσεις να ρωτήσεις από ΑΕΚ, θα δοκιμάσεις. Ναι, περιμένουμε, δεν έχει πει, δεν έχει πάρει τέτοια ΑΕΚ. Βέβαια, έχει και να ξαναγίνει αυτό, γιατί ο Ρωμάνο είχε ξαναγράψει ένα-δύο πράγματα τα οποία δεν βγήκαν, αλλά η ΑΕΚ δεν πήρε θέση. Διότι δεν μπαίνει στη διαδικασία να διαψεύει, δηλαδή και εξωτερικού δημοσιεύματα να μπει στη διαδικασία να... δεν γίνεται. Είναι λίγο τραβηγμένο να το κάνει. Αλλά ο Ρωμάνο... Εντάξει, ο Ρωμάνο γι' αυτό σου λέει, έχει ξαναγίνει δύο τρεις φορές με την ΑΕΚ που δεν έγινε. Ο μύθος του Ρωμάνου. Καταραίει ο μύθος του Ρωμάνου. Όχι μωρέ, γιατί δεν θα έχει και αυτός ο άνθρωπος, δεν θα πει και αυτός ένα... Μέχρι τώρα ποτέ. Μέχρι τώρα ποτέ. Ο Θεός και ο Ρωμάνου... Παιδιά, από πέρυσι μέχρι φέτος τρεις φορές έχει γκελάρει. Μάλιστα. Και στην ΑΕΚ, όχι μόνο στην ΑΕΚ. Αρωμάνου. Λέμε για deal, όταν λέει για deal, όχι για... Ναι, ναι. Ενδιαφέρει. Καλά, στο άλλο δεν χάνεις. Εντάξει, ενδιαφέρει. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Θα το δούμε λοιπόν. Ξαναλέω ούτως ή άλλως για να μην αδικούμε τον Ρωμάνο, δεν το γράφει ο Ρωμάνο, το για να έχει αποκαλύψει το πρώτος, BBC. Το BBC το είπε. Ναι, ναι, το BBC της Chelsea. Είναι πολύ δυνατός αυτός το που κάνει το ρεπορτάζ της Chelsea στο BBC. Αυτός θα έχει βγάλει όλα από αλλαγή διεκτησίες, μεταγραφές, όλα. Απλά το θέμα είναι η συζήτηση όλη που γίνεται. Πώς το έβγαλε, ότι έχει κλείσει, τελείωσε? Όχι, ότι η συζήτηση γίνεται για δανεισμό με οψιόν αγοράς τα 20 εκατομμύρια λίρες. Mm-hmm. Όχι γιατί, και μάλιστα έπειτα έφτιαξε ένα κείμενο άποψης που ανέφερε ο άνθρωπος ότι δεν είναι ένα ποσό το οποίο θα το δώσει η ΑΕΚ, δεν θα δύναται να το δώσει το η ΑΕΚ, απλά για να οριοθετήσει την τιμή για την επόμενη χρονιά και για μάτι της Premier League. Για να πούνε υπάρχει μια ρήτρα. Ναι, υπάρχει ένα 20, οπότε από εκεί ξεκινάω και πάρτε το 15, αν θέλετε, κάτι εκατομμύρια λίρες, παιδί μου. Ναι, ναι. Εντάξει, η Chelsea θέλει να κάνει αυτό το deal πλέον, γιατί θυμίζω ότι την προηγούμενη, πριν δύο εβδομάδες, όταν αποκαλύψαμε το θέμα του Φοφανά, είχε απορρίψει την πρόταση δανεισμού της ΑΕΚ. Ναι. Έτσι ξεκάθαρα και το είχαν γράψει και οι άλλοι. Προφανέστατα έχει μείνει ο παίχτης εκεί και δεν έχει βρεθεί κάτι άλλο και δεν μπορούν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ. Όχι για να γλιτώσουν 750-800 που είναι το συμβολαιό του, καθαρά. Ναι. Ναι, 1,4-5 κάπου εκεί. Γιατί εκεί έχουν και 60-40 εφορία. Και εμείς πόσο 50-50 δεν έχουμε. Όχι. Όχι, έχουμε πέσει εμείς πολύ. 23, α, μπράβο. 25 νομίζω. Ναι, μπορεί. Οπότε προφανέστατα θα θέλει να τον δώσει για να παίζει, προκειμένου να διαφημιστεί και να φύγει κιόλας που λέει ο λόγος. Άμα κάνει μια καλή χρονιά σου στην ΑΕΚ, να μπορώ να ζητάω και 15 εκατομμύρια ευρώ, 15 εκατομμύρια λίρες, κοντά στα 20 εκατομμύρια δηλαδή ευρώ, από τις ομάδες εντός συνόρων, στην Αγγλία εννοώ. Εδώ έρχεται λίγο το ερωτηματικό για την ΑΕΚ, τι συμφέρει να κάνει με τη διακίνηση η ΑΕΚ. Έχοντας αποκτήσει μόλις χθες ενώ τον Πιέρο, αν δεν τον είχε ανακοινώσει, θα σας έλεγα, είναι στην άνω τελεία ο Πιερό, για να δούμε αν θα τελειώσει το Φοφανά. Πόσο στοιχίζει ο Φοφανά το χρόνο? Κοντά στους 900.000 ευρώ με 1 εκατομμύριο, δεν στοιχίζει. Συμφέρει. Το συμβόλαιό του έστω. Μέσα. 800 παίρνει εκεί, δεν θα έρθει εδώ να πάρει άλλα 800 με 1 εκατομμύριο. Μέσα. Ακριβώς. Θα μου πεις εγώ τα βάζω. Ναι, καλά, μέσα λέω και εγώ και με 1,5. Ναι. Δεν έχω πρόβλημα, δεν είναι δικά μου. Ναι, όχι, εντάξει, σιγά σιγά είναι πολύ. Απλά, παιδί μου, ότι ένας προπονητής. Μέχρι 1,5 και εγώ το βλέπω. Αλλά 2 δεν θα το δίνω. Όχι μόνο, 2 είναι πολλά, γιατί να το δώσει, αφού 800 παίρνει εκεί κάτω. Ναι. Θα πάρει εδώ 2. Το θέμα είναι το εξής.
ένας προπονητής που θα πάει να πέσει αν είναι δανεικός με ποιον αγοράζει τα 20 εκατομμύρια λίρες, που είναι 24 εκατομμύρια ευρώ, και θα ξέρει ότι δεν θα γίνει δικός του, όπως καταλαβαίνετε. Πώς θα τον έχει, ας πούμε, πιο μπροστά από τους παίχτες που είναι δικοί του? Σου λέει ότι του χρόνου, ας πούμε, μπορεί να κάνουμε μια αξιοπρεπή πρόταση, ας πούμε, 8 εκατομμύρια και αν την κάνω δεκτή. Ναι. Ρε παιδί μου, πάρε τον εσύ τώρα και βλέπουμε να πούμε. Αν τα 24 πάνε στα 8, τέλος πάντων, για μένα δεν βλέπω σοβαρά πράγματα εδώ. Ναι. Όταν ανακοίνωσε τον Πιερό μετά να ακούγεται για δανεισμούς και για 3-4. Δεν μπορούσα να το διακινδυνεύσει, Γιώργο. Για 3-4 σε μια θέση όπου θα παίζει μία ένα μάτσο την εβδομάδα και να μην έχει πάρει, ας πούμε. Δεν μπορούσε σε κάποια στιγμή, δεν μπορούσε να το διακινδυνεύσει για ΙΑ και πήρε τον Πιερό. Ναι, καλά έκανε. Αφού τον πήρε, πάμε κάτω. Πάρε αριστερό μπακ, άμα θες κάπου. Δεν σκάπα κάπου αλλού που ζωνάκι. Ανοίξει τα χάφα, ανοίξει το στόπερ, δεν ξέρω. Αλλά πρέπει να συνιστά προτεραιότητα για μένα ένα ακόμα κομμάτι ενίσχυσης. Για μένα, στο δικό μου κεφάλι. Πόσο θα το συζητήσουμε εδώ και με τον Ματίας Αλμέδα και με τους ανθρώπους εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή, να δούμε, γιατί μπορεί να έχει άλλη ιδέα ο κότς και να είτε εγώ τον θέλω. Και αν τον θέλει, μπορεί να παίξει έξω από φόρο. Μπορεί να παίξει δεύτερος επιθετικός, νομίζω. Έτσι, δεν μπορεί να παίξει και δεξί εξτρέμ. Δεξί εξτρέμ δεν σε βολεύει σε κάτι. Ναι, έχουμε καμιά δεκαπενταριά εκεί. Ναι, γεμάτη. Έχουμε καμιά δεκαπενταριά γενικά πίσω από το μυθιστικό και δεξιά και αριστερά, αυτό λέω. Δηλαδή έχουμε το λαμπάκι. Γιατί άντε να βγάλεις μετά. Πες και στον Γκαρσία να πάει δεξί εξτρέμ μετά. Ναι, παιδί μου, εγώ σου λέω πού να τον πρωτοβάλεις όλους αυτούς μπροστά. Γι' αυτό το λέω. Εγώ νομίζω ότι αν εφόσον παίρνεις τον Πιερό, αν ήταν να υπήρχε μία ακόμα τέτοια, κρατούσε ανοιχτό το θέμα. Ναι. Και σε έμενε με ένα φόρβετρα και σε πλήρω το μάρμαρο. Αλλά δεν καταλαβαίνω τη λογική. Τέλος πάντων, αυτά τα ξέρουν οι άνθρωποι Τσάικ. Ναι. Καταλαβαίνω ότι η δουλειά δεν είναι 100% από Ελλάδα, μόνο από την ΑΕΚ δηλαδή. Προφανώς θα τα πιέζει πολύ και από την Αγγλία και μέσω μάνατζερ που εκπροσωπεί το Φοφανά ή τέλος πάντων που θέλει να φέρει στην Ελλάδα το Φοφανά, γιατί θα είναι ενεργός εκεί. Τέλος πάντων είναι ανοιχτό και βλέπουμε, παιδιά. Θα δούμε μέχρι το βράδυ αν μπορεί να γίνει. Νομίζω ότι προφανέστατα στην ΑΕΚ ήταν πολύ σοβαρά το κομμάτι και της οψιών αγοράς, ότι είναι πάρα πολύ ψηλή. Πες ότι προκειμένου... το κάνει 12, θα δώσει 12. Κοίταξε, 12 μπορείς να το πας στο 8 που έλεγες πριν. 22-4, να το πας στο 8 πάλι. Δεν γίνεται, Αντώνη. Ναι, καταλαβαίνω να πας στο 8, είναι, η απόσταση είναι... Δηλαδή αν θέλεις πραγματικά να παίζουν 120% είναι. Οψιών αγοράς κανονική είναι το 8 για μένα. Έρχεται και 10 να δώσεις, να βάλεις. Έτσι, μπάπουν στο Λιβάι, ξέρω, όπως 5. Έτσι ακριβώς, όπως το λέω κάρπετ. Αν πουλείς το Λιβάι στα 15, 17. Κέρδος σου εννοώ, 15. Θα πρέπει γιατί θυμίζει ότι υπάρχει το 60-40. Λοιπόν, παίρνεις τα 2,5, μπορεί να το δώσεις 25 και να πάρεις 10, 12 και να πας στα 14,5. Κατάλαβες τι λέω. Με ένα τέτοιο deal και να πάρεις μετά το Φοφανά όσο τη Λιβάη με 8 και να σου μείνουν δηλαδή και 5, εγώ σου λέω, στην Κάβα, έχεις κάνει εξαιρετικό deal. 100. Έτσι δεν είναι. Έχεις κάνει εξαιρετικό deal γιατί είναι και η ηλικία, είναι 22. Αλλά δεν μπορείς να το κάνεις τώρα. Όχι, τώρα δεν τελείωσε. Ξαναλέω, και τότε θα είναι, αν είχε βγει ο Φοφανά, όπως αντιλαμβάνεσαι, θα είναι πολύ δύσκολο γιατί θα είναι ανοιχτή και η αγορά της Αγγλίας μετά να το πάρει κάποια. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα ξέρουν οι άνθρωποι της ΑΕΚ, η διοίκηση της ΑΕΚ, και να συναποφασίσουν με τον προπονητή. Να το ξέρει ο προπονητής. Πάντως χρειάζεται να έχει κάποια βάση, Κοίταξε, για να το γράφουν οι άκλοι, εγώ δεν μπορώ να διαπιστώ τους άκλους, δηλαδή το BBC που σαν λέω αυτό συγκεκριμένος... Ναι, στην ΑΕΚ δεν είπανε κάτι πάντως, το επαναλαμβάνω, για να μην τους οχρεώσει τους ανθρώπους χωρίς να φταίνε. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει, απλά δεν μπορούν το επιβεβαιώνουν ούτε το διαψεύδουν. Όχι, δεν λέμε δεν υπάρχει, πάντα αυτά σε αυτό το θέμα δεν λες ποτέ ούτως ή άλλως, Αντώνη. Γιατί ξαναλέω, η ανάγκη σε κάθε ομάδα να γλιτώσει ένα συμβόλαιο, να αξιοποιήσει έναν παίχτη, να πάρει χρόνο καπαλού που δεν θα παίζει εδώ, είναι πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ. Φέτος η Τσέλσι έχει κάνει με 20 περιπτώσεις που λέω λόγος. Έχει δανείσει 10. Ο Μουκουτί να πούμε ότι χθες ήταν καλά, σήμερα θα προπονηθεί κανονικά λογικά, ίσως να είναι διαθέσιμος τη Δευτέρα για τον Βόλο. Η λογική λέει ότι ήταν διαθέσιμος, αφού προπονήθηκε χθες, πήρε σημαντικό μέρος της προπόνησης εννοώ. Φαντάζομαι ότι σήμερα θα έχουμε... Τον απόϊχο της Ανακής Πιερό με την έννοια των δηλώσεων του και της πρώτης του παρουσίας στα Σπάτα, αν δεν πάει, επαναλαμβάνω, σε κανένα Ισραήλ να μαζέψει τα πράγματα του άνθρωπος, δεν ξέρω πώς έχει έρθει, αυτό περιμένουμε να δούμε. Και έναρξη προετοιμασίας από χθες. Για τον οποίο θα μιλήσουμε και αύριο. Με τον Βόλο, για την οποία ανάλογα και πώς έχει έρθει το θέμα με το Φοφανά. Σήμερα είναι 10 Σεπτεμβρίου, μέρα Φοφανά. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι όπως και να έχει, σήμερα τελειώνει αυτό το θέμα. Και το Φοφανά δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Ναι. Έγινε. Αυτός ανοίξει η ομάδα, έτσι. Δεν είναι ελεύθερος. Ναι.
Έγινε, έγινε, έγινε. Καλή συνέχεια.